όταν βγήκε ο Χρήστος, θυμάμαι όλα τα κορίτσια ήτανε Παναγιά μου με τον Χρήστο Δάντη. Ήτανε πολύ μεγάλη χαρά μου όταν αποφασίσαμε να συνεργαστούμε για πρώτη φορά και είπε το ένα τραγούδι ακόμα, είπε εκείνο τον δίσκο ρεκόρ για μένα, ρεκόρ εννοώ. Δεν έχω κάνει λιγότερες ώρες σε στούντιο. Το τραγούδι έχει επεισοδιακή ιστορία, γιατί ήταν το πρώτο που μου παρουσίασε ο Γιώργος Θεοφάνους, όταν ήταν να κάνουμε ένα άλμπουμ μαζί. Ήθελα και το ζητούσα τον Κυπαρούσα να κάνουμε ένα λαϊκό άλμπουμ παρέα. Διαφωνούσε, ήταν κάθετος. Και λίγο το συζητάγαμε, το ψάχναμε πάρα πολύ δηλαδή. Και μου λέει να ξεκινήσω από το να σου παρουσιάσω το πρώτο από τα τραγούδια που θα τραγουδήσεις. Και βρεθήκαμε και κάναμε demo αυτό το τραγούδι. Το κάναμε για δοκιμαστικό, το άκουσα και μπήκα και το τραγούδισα. Εκεί έκλεισε όλο το θέμα. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα ότι είχε το σχέδιο στο μυαλό του και ότι θα απέφερε αυτό που ελπίζαμε και οι δύο. Μεγάλη επιτυχία και διάρκεια. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου γράψω, ένα τραγούδι ακόμα και θα πάψω. Άλλο να σε θυμάμαι και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου, ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω, έτσι για να σου πω, Θεέ μου πόσο σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, κι ας έχω γίνει. Ένα τραγούδι ακόμα τραπετεύει από το πικρό μου στόμα, ταξιδεύει, ψάχνει να βρει το λάθος στην αγάπη όταν χαθεί το πάθος. Ένα τραγούδι ακόμα να σου φέρει ένα φεγγάρι ακόμα μεσημέρι, άνεμο στα μαλλιά σου κι ας γίνω η αγάπη η παλιά σου. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω, έτσι για να σου πω, Θεέ μου πόσο σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, κι ας έχω γίνει λιώμα, μ' ακούς. Κι ας έχω γίνει λιώμα, μ' ακούς ένα τραγούδι ακόμα. Τραγούδια ακόμα no. Δεν έχω σταματήσει να ανατριχιάζω κάθε φορά που το παίζουμε μαζί αυτό το τραγούδι. Περάσαν 20 χρόνια. Και εγώ δεν έχω σταματήσει να ανατριχιάζω όποτε το τραγουδάω. Ρε φίλε, περάσαν 20 χρόνια. 20.